σίγουρα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη και για εμάς. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση, οι δύο βουλευτές εξάντλησαν τα όρια του κόμματος. Νομίζω ότι εμείς από τη δική μας πλευρά δείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα τι σημαίνει ανοχή, τι σημαίνει ανοχή στη διαφορετική άποψη. Ωστόσο, τώρα δεν μιλάμε για μια διαφωνία σε ένα θέμα όπως μπορεί να είναι τα εργασιακά ή το φορολογικό. Μιλάμε για ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Όταν δύο βουλευτές δηλώνουν θα ψηφίσουν την πρόταση ενός άλλου κόμματος, σημαίνει ότι δεν υπηρετούν το σχέδιο του κόμματος που τους εξέλεξε, αλλά ενός άλλου κόμματος. Νομίζω ότι ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια. Να ρωτήσω εγώ, Γιώργο, προχωρώντας το ερώτημα το δικό σου, κύριε Παπαδόπουλε, χαίρετε και από μένα. Γιατί λοιπόν η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο πριν την κατάθεση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν περιμένατε να κατατεθεί η πρόταση αυτή και να συζητήσετε μέχρι την ψηφοφορία? Τώρα μόλις σας ακούω. Γιατί αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε η απομάκρυνση το 2 από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και δεν περιμένατε να γίνει η κατάθεση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι την ψηφοφορία να συζητήσετε και να δείτε τις διαφωνίες και το θέμα που έχουν οι δύο βουλευτές ως προς το ζήτημα το συγκεκριμένο αυτό? Ούτως ή άλλως η ψηφοφορία για την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής είναι μυστική, οπότε και εκεί δεν θα μπορούσε να φανεί. Ωστόσο, οι δηλώσεις που έκαναν οι δύο βουλευτές το προηγούμενο διάστημα έδειξαν ότι είναι απέναντι στο κόμμα που τους εξέλεξαν. Η αφορμή είναι το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ και 6 μήνες τόσο ο κύριος Βουδούρης όσο και ο κύριος Μουτσινάς δεν έχουν στηρίξει καμία από τις επιλογές του κόμματος. Μιλάμε για επιλογές που έχουν πάρθει με απολύτως δημοκρατικό τρόπο και με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες. Δημοκρατική Αριστερά τόσο τον Ιούνιο όσο και σε άλλες διαδικασίες μέσω της Κεντρικής Επιτροπής κάθε φορά ανανέωνε την στήριξή της στις επιλογές του κόμματος. Οι δύο βουλευτές. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, σας κατηγορούν και άκουσα τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μουτσινάς σήμερα στο Βήμα FM ότι αυτή δεν είναι εκτός γραμμής, λένε. Αντιθέτως, η ηγεσία έχει προχωρήσει του κόμματος σε πολλούς συμβιβασμούς και για το συγκεκριμένο ζήτημα, λένε, επειδή λέτε και εσείς έχετε πει επανειλημμένως σε δηλώσεις, έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, όλα στο φως για το συγκεκριμένο θέμα, για τη λίστα Λαγκάρτ, ότι δεν υπήρξε καμιά συζήτηση στο κόμμα. Αντιθέτως, τους πήραν τηλέφωνο όλους τους βουλευτές και τους είπαν αυτή θα είναι η γραμμή. Αυτά είναι αστείωτες ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Νομίζω την ακριβώς ανάποδη κριτική μπορεί να δεχτεί η Δημοκρατική Αριστερά ότι συνεδριάζει και παραπάνω φορές και ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο. Όσον αφορά τώρα την ουσία, η Δημοκρατική Αριστερά λέει και το εννοεί όλα στο φως. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις λίστες και όχι μόνο τη λίστα Λαγκάρτ, αλλά και με τη λίστα του Λίχνεστάιν, με τις λίστες που υπάρχουν στο ΣΔΟΕ, έχουν έρθει μέσα και από τις δικές μας πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο, εμείς προχωρούμε. Καταθέσαμε την πρόταση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Παπακοσταντίνου, ακριβώς γιατί υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για ποινικές ευθύνες. Προς ώρας δεν έχουν προκύψει ποινικές ευθύνες για κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αν στην πορεία της προκαταρκτικής επιτροπής προκύψει για οποιονδήποτε άλλο ποινικές ευθύνες, εδώ είμαστε να καταθέσουμε και άλλη πρόταση για οποιοδήποτε άλλο. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Η Δημοκρατική Αριστερά, κυρία Χριστοφιλέα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.